Εγώ ο ίδιος αναλαμβάνω την ευθύνη και λέω ότι προσωπικά τους είπα στο Σύλλογο, αφού δώσαμε το κτίριο του Συλλόγου στην αστυνομία, να πάτε προσωρινά εκεί, ώσπου να δούμε τι θα κάνουμε με τη στέγαση του Συλλόγου. Πώς? Δεν έχει πάρθει απόφαση. Δεν έχει πάρθει απόφαση. Ναι. Την απόφαση την έδωσα εγώ προφορικά. Ναι. Ωραία, το ανακοινώσατε αυτό. Ναι, θα σας επιτρέψουμε να πάτε προσωρινά. Το γυμνάσιο είναι άδειο, ακούστε με. Είπατε να πάει ο Σύλλογος προσωρινά εκεί. Στο μεταξύ υπάρχει εδώ και μήνες έτοιμα να πάει το δημοτικό στον χώρο του γυμνασίου. Θα πάει. Θα το πότε θα τα πάτε αυτά? Θα το κανονίσουμε αυτό. Δηλαδή μπορείτε πολύ πιο εύκολα να πείτε στον Σύλλογο, που φυσικά θα πρέπει να έχει μια στέγη, πολύ πιο εύκολα ελάτε στον χώρο του σχολείου. Είναι τόσο σοβαρό αυτό το θέμα που αφήστε να το κρίνουμε εμείς οι υπόλοιποι. Προφανώς για να παρεμβαίνετε, είναι σοβαρό το θέμα. Προφανώς για να παρεμβαίνετε, κύριε Δήμαρχε. Να κάνουμε διάλογο. Να κάνουμε διάλογο, να ρωτάμε, να απαντάτε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε διάλογο. Δεν θέλετε να κάνετε διάλογο. Εάν δεν θέλετε, κλείστε τη γραμμή. Εγώ σας λέω ότι από πουθενά δεν προβλέπετε διαδικασία μέσα, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ πολύ, ακούστε. Δεν προβλέπετε πουθενά από καμία διάταξη διαδικασία τέτοια. Ούτε προβλέπετε προφορικά ο Δήμαρχος να μπορεί να λέει σε κάποιον έλα εδώ, έλα εκεί. Να σας πω κάτι. Τους ξέρουμε πολύ καλά τους νόμους. Αναλαμβάνω και την ευθύνη των πράξεών. Ναι. Ένα λεπτό. Από ό,τι φαίνεται όμως, Δήμαρχε, εσύ από την εφορία πήγες στο Δήμο και δεν έμαθες καλά τους νόμους. Βεβαίως, ναι. Δεν έμαθες καλά τους νόμους. Γι' αυτό λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, να μάθετε καλά τους νόμους, να μην δίνετε προσωρινές εντολές ούτε για ανασκαφές, ούτε για τέτοια πράγματα, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε τα πράγματα είναι περίεργα. Εμένα δεν με ακουμπάνε αυτά. Εντάξει. Και ξέρετε πολύ καλά. Από μένα, εγώ να σας ακουμπήσω, όχι φυσικά. Ξέρω να κάνω τη δουλειά. Όχι φυσικά. Ξέρω και τους νόμους. Να ξέρετε ότι είμαι πολύ σίγουρος ότι ξέρετε πολύ καλά τι κάνετε. Και χαίρομαι που δημόσια λέτε ότι έχετε παρατυπήσει στο θέμα αυτό. Χαίρομαι που το παραδέχεστε. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Να σου πω, κύριε.